Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώθηκε η συνεδρία πριν από λίγο. Τι νέα έχουμε από την συνάντηση αυτή? Καταρχάς, θέλω να σας πω πριν τη συνάντηση αυτή ότι σήμερα μαζί με τον πρόεδρο της Super League και τον οικονομικό της Super League, τον νομικό της Super League, πήγαμε στην ΕΠΟ με θέμα να έχουμε την τελειωτική απάντηση της ΕΠΟ για την διαιτησία και για το σχέδιο το οποίο είχαμε προτείνει. Ήταν η τέταρτη φορά που βρεθήκαμε με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και σήμερα ήταν μια τελική συνάντηση. Δυστυχώς, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απήντησε αρνητικά στην πρότασή μας καθ' ολοκληρία. Παρόλο που ήταν μια πρόταση για τη διαιτησία που είχε και τον τίτλο, όπως ήταν γραμμένη, ένα άτυπο μνημόνιο συνεργασίας και που η ΕΠΟ μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν θα άλλαζε τίποτα, απολύτως τίποτα, στους κανονισμούς της, στους νόμους της, στις όποιες διαδικασίες είχε. Ήταν μια συνεργασία η οποία είχε τεθεί στο να κάτσουμε μαζί για το κοινό συμφέρον, για το ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν έχει μια έξωθεν καλή μαρτυρία σήμερα, που έχει ανάγκη από κάτι διαφορετικό, να δώσουμε κάτι που να είναι και από μας και από εσάς συμφωνημένο, ώστε να πέσουν λίγο οι τόνοι και να δούμε κάτι διαφορετικό, χωρίς να απεμπολείται σαν ΕΠΟ στο ελάχιστο, το παραμικρό γράμμα από αυτά τα οποία έχετε κάνει και έχετε ψηφίσει. Του ζητήσαμε τρία πράγματα. Κύριοι, δώστε μας για τον αθλητή 10-15 ονόματα. Ποια θεωρείτε εσείς από το μπάσκετ που έχετε εσείς ικανά για αυτή τη θέση? Και εμείς, μέσα από ψηφοφορία που θα κάνουμε στη Super League, να σας πούμε από αυτούς που μας προτείνετε ποιον θεωρούμε τον πιο κατάλληλο. Το πρώτο. Το ίδιο και για τους παρατηρητές. Εσείς, από το μπάσκετ το δικό σας, κανέναν από εμάς, κανέναν που έχουμε βρει οπουδήποτε, μέσα από το μπάσκετ και από τη διαδικασία τη δικιά σας. Και τέλος, δώστε μας 30 διαιτητές που εσείς κρίνετε, όποιους κρίνετε, από το μπάσκετ πάλι το δικό σας, και δώστε μας το δικαίωμα σε όλη τη Super League να έχει την επιλογή 6 από αυτούς να διακριτικά να μην τους αποδέχεται και να γίνει μέσα από ένα common understanding. Όλα δικά σας. Και πάντα τέλειωνε κάθε άρθρο από αυτά και η ΕΠΟ θα είναι υπεύθυνη για να λαμβάνει τις οικίες αποφάσεις. Μετά από αυτό η απάντηση που είχαμε από την ΕΠΟ ήταν ότι κάτι τέτοιο δεν περνάει από τη FIFA και την UEFA. Και ως εκ τούτου, γιατί το μεταφράσαμε και το στείλαμε, και ως εκ τούτου έχουμε να σας αντιπροτείνουμε κάτι άλλο. Στην ερώτησή μου ότι, ξέρετε, δεν μπορεί ούτε η FIFA ούτε η UEFA, όταν η ΕΠΟ βλέπει κάτι το οποίο είναι λογικό και το οποίο είναι για το καλό μιας ολόκληρης χώρας, να πέσουν οι τόνοι, χωρίς η ΕΠΟ να απεμπολεί το οποιοδήποτε δικαίωμά της, δεν μπορεί η FIFA και η UEFA να μην το δεχτεί. Βεβαίως, εάν πάμε προς την FIFA και την UEFA σαν ΕΠΟ και πούμε ότι κοιτάξτε τι θέλει να μας κάνει η Super League, τότε βεβαίως και θα πάρω αρνητική απάντηση. Το θέμα είναι πώς το βλέπει η ίδια η ΕΠΟ. Και νομίζω ότι δεν έπρεπε ένα μήνα να ταλαιπωρούμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ας μας λέγατε από την πρώτη φορά ότι πει η FIFA και η UEFA, γιατί εμείς θα τους τα πούμε με τον Ι και με το σίγμα. Μα δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ποια UEFA και ποια FIFA θα πει ναι σε ένα αυτονόητο που η Ομοσπονδία δεν απεμπολεί κανένα από τα δικαιώματά της? Είναι μια συμφωνία κυρίων που κάνουμε και που ανά πάσα στιγμή η ΕΠΟ
μπορεί με το τέρν δεκεί και να τα αλλάξει να τα κάνει όπως θέλει. Αυτή ήταν η απάντηση την οποία είχαμε. Και όπως γνωρίζετε, επειδή ήξερα ότι θα ήταν μία από τις τελικές συζητήσεις, είχαμε κανονίσει να κάνουμε μία συνάντηση συνεχεία των 11 ομάδων, προκειμένου να τους ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις αυτή με την ΕΠΟ, που όλοι εξεπλάγησαν, και εν συνεχεία να τους κάνω μια ενημέρωση για τη θέση της ΝΟΒΑ πάνω σε αυτά τα σημεία και άλλα, και του ΟΠΑΠΟ που είδαμε σαν ένα μέγα χορηγό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά από το 1993 που είμαι στο ποδόσφαιρο έχω συμμετάσχει λίγες φορές στα κοινά, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα τέτοιο κλίμα μεταξύ 12 μικρών ομάδων. Όχι 11, 12, γιατί σήμερα συμμετείχε και με την υπογραφή του Ηρακλής μέσω του κυρίου Παπαθανασάκη. Ήταν εδώ. Ναι, ήταν εδώ. Και υπέγραψε και αυτός. Συμφωνήσαμε λοιπόν οι 12 ομάδες το εξής. Όπως θυμάστε, είχαμε μια δήλωση δέσμευση των 11 ΠΑΕ ότι σε περίπτωση που δεν γίνει η αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση της Super League και παράλληλα η ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων. Α αυτό. Και Β, δεν προχωρήσει το θέμα της πρότασής μας στη διαιτησίας, όποιο και από τα δύο ανέπεφτε, καμία ομάδα από τις 12 δεν θα συμμετείχε στο πρωτάθλημα. Σήμερα επιβεβαιώσαμε τη βούλησή μας αυτή, μετά τη θέση της ΕΠΟ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αρνητική. Και σας διαβάζω το κείμενο. Επιβεβαίωση της από 35/2016 δήλωσης δέσμευσης των 12 ΠΑΕ. Οι παρακάτω ομάδες που είναι οι 12, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Παπαθανασάκης του Ηρακλή, οι παρακάτω ομάδες, επιβεβαιώνουμε με την παρούσα δήλωσή μας τη θέση μας, όχι όπως αυτή έχει εκφραστεί στη συνημμένη, στην παρούσα από 35/2016, δήλωση δέσμευσή μας μετά από την απόφαση της ΕΠΟ να μην αποδεχτεί τις προτάσεις μας για τη διαιτησία. Που σημαίνει δεν θα συμμετέχουμε στο καινούριο πρωτάθλημα υπό αυτές τις συνθήκες. Η θέση μας λοιπόν αυτή έχει εκφραστεί. Είναι δεδομένη και είναι επιβεβαιωμένη με τις σημερινές υπογραφές ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα εφόσον αυτή η πρότασή μας για τη διαιτησία δεν περνάει. Νομίζω τώρα η μπάλα είναι στους μεγάλους, ώστε και κάθε μία από τις μεγάλες ΠΑΕ να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό που από κοινού και οι 16 ομάδες έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει και πρέπει να πάμε να το κάνουμε. Περιμένουμε λοιπόν εμείς οι 12, αλλά δεν εξαρτώμαστε από αυτό, δηλαδή αν οι 4 ομάδες έχουν διαφορετική γνώμη, θα το σεβαστούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αλλά εμείς θα το σεβαστούμε σαν γνώμη. Αλλά εμείς συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα, στο τρέχον, δεν πρόκειται να έχουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με κανένα. Έρωτα θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε μία έκκληση προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,
εμείς, οι 12 μικρομεσαίες ομάδες, να αναλογιστεί ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει πρώτη φορά στα χρονικά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Πάντα οι μικρές ομάδες ή οποιαδήποτε συνεταιρισμός είχε ένα Παναθηναϊκό, ένα Ολυμπιακό, ένα ΟΙΚΤΖΙ, ένα ΠΑΟΚΤΖΙ. Αυτή τη στιγμή νομίζω η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει τη μοναδική ευκαιρία να ακούσει μόνο από 12 μικρές ομάδες που πρεσβεύουν το αυτονόητο. Και νομίζω ότι αυτό το αυτονόητο αγγίζει τον τελευταίο φύλαθλο. Πρέπει όλοι μας να σεβαστούμε το δημόσιο αίσθημα. Θέλω να κάνω μία έκκληση. Δεν υπάρχει καμία πολιτική. Η Ελλάδα είναι μία. Οι Έλληνες είναι ένα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα. Να βρεθούμε να αλλάξει τη θέση σε αυτή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και, εν πάση περιπτώσει, ας μας δώσει 1% μία μικρή ελάχιστη συμμετοχή, όχι στο να αποφασίζουμε, στο και εμείς να λέμε κάτι και να βγάλουμε μία εικόνα κοινή προς όλο τον κόσμο, προς το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θα είναι προς όφελος όλων. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Απλώς κάνω μία έκκληση, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ξαναδεί τα πράγματα διαφορετικά για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το περιβάλλον, έστω και αν δεν είναι φταίει σε αυτό ή δεν είναι η ευθύνη σε αυτό της διαιτησίας. Εγώ θα πω δεν είναι της διαιτησίας. Αλλά ρε γαμώτο, ας πάμε να το κάνουμε, να δώσουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία και να προχωρήσουμε. Πρόεδρε, να προσφέρω. Με δεδομένο τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές στην ΕΠΟ. Υπάρχει πιθανότητα να δεχτεί η Super League, οι ομάδες, οι 12, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και βλέπουμε. Κοίταξε. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Οπότε, αν αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξει και η λογική. Αυτά που λες είναι ψηλές μπαλιές. Και εγώ δεν θέλω να παίζω με τόσο ψηλά την μπάλα, ούτε έχω σκεφτεί, ούτε κανένας μας έχει σκεφτεί τέτοια πράγματα. Εμείς θέλουμε την μπάλα να την έχουμε κάτω για το καλό του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου και για το καλό της πατρίδας μας που δεν έχουμε περιθώρια να έχουμε αντιπαλότητες μεταξύ μας. Ναι, απλά οι εκλογές είναι δεδομένες. Δεν είναι ότι είναι... Okay. Θα το δούμε. Τα πάντα αυτοπροσδιορίζονται. Ο χρόνος θα δείχνει μέρα με την ημέρα. Και πρόκειται για εναλλακτική πρόταση στη διαιτησία ή συνολικά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο για να αλλάξει κατάσταση. Νομίζω, δεν ξέρω αν σας είπα γιατί, εντάξει, ποια ήταν η εναλλακτική πρόταση της ΕΠΟ για τη διαιτησία, γιατί δεν δέχτηκε αυτό, πρότεινε κάτι άλλο. Το είπα. Όχι. Λοιπόν. Τι πρότεινε η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ αυτό το οποίο πρότεινε είναι να υπάρξει ένας αρχιδιαιτητής ξένος, τον οποίο θα μας τον προτείνει η FIFA, η UEFA, δεν ξέρω ποιος, που θα προτείνει 1, 2, 3, 4 ονόματα και θα τον επιλέξει η ΕΠΟ. Δηλαδή ένας αντίστοιχος Hugh Dallas. Και επίσης να έχει ένα δεύτερο βοηθό από κάτω, που θα είναι ο υπεύθυνος των παρατηρητών. Στην ερώτησή μου στον κύριο Γκυρτζίκη, μα αυτό αν βγει έξω προς τα έξω, ξέρετε, είναι και πες ότι ομονοούμε όλοι μας εδώ και οι 16. Είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Γιατί πώς θα βγούμε έξω να πούμε κάτι τέτοιο, όταν αυτό το κάναμε φέτος αυτή τη χρονιά και δεν πέτυχε. Μου απάντησε ότι θα παραμένει περισσότερες μέρες στην Ελλάδα ο διαιτητής. Και στη δεύτερη ερώτησή μου, ότι πέστε μου κάτι, αυτός ο άνθρωπος, ο ξένος που θα έρθει, ο Ιξ Γιώχανσον, πώς θέλετε να τον πείτε, θα έρθει. Τους 30 διαιτητές και ο βοηθός του και τους παρατηρητές, πώς θα τους εκλέξουνε, χωρίς να έχουν γνώση το τι έχουν κάνει, το πώς έχουν παίξει, τις αποδόσεις που είχαν κτλ. Φαντάζομαι λέγοντας ο Χρήστος, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, αυτοί είναι ευάλωτοι. Μπορούμε να πάμε πάλι σε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να πάμε πάλι σε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, του είπα, εάν μου έλεγες, κύριε Γκυρτζίκη,
ότι έχω αυτό το άτομο που λέγεται Γιόχανσον, που είναι από τη FIFA, την UEFA, και 2 χρόνια τον έχω στην Ελλάδα και παρακολουθεί το ελληνικό πρωτάθλημα ΑΒ Εθνικής, τους διαιτητές, και έχει άποψη για τον καθένα και το τι πρέπει να κάνει. Και είναι αυτός. Και κακοπροαίρετοι να είμαστε, θα μας είχε εγκλωβίσει και θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να αποδεχτούμε αυτή την πρόταση. Αλλά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και δεν είχατε και την πρόνοια να το κάνετε. Κύριε Πανόπουλε, είπατε ότι η UEFA ενδεχομένως να δεχόταν αυτά που είπατε στην ΕΠΟ. Υπάρχει περίπτωση μια πρωτοβουλία των 12 ομάδων να απευθυνθεί απευθείας στην UEFA ή δεν γίνεται κάτι τέτοιο? Εμείς θέλουμε να σεβαστούμε τις υπερκείμενες αρχές και τους θεσμούς. Συνομιλητής μας είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα την ευκαιρία να δείξουμε ότι δεν μας χωρίζουν πράγματα και ότι μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Στο χέρι της ΕΠΟ είναι, γιατί η FIFA και η UEFA, ξέρετε, δίνουν ένα κουστούμι. Από εκεί και πέρα, αν σε μια χώρα δεν πρέπει να σκοτωθούν άτομα και το κουστούμι πρέπει να το ράψουν, να το κοντίνουν λίγο, το κάνουν. Κανένας λογικός άνθρωπος στον κόσμο δεν μπορεί να πει όχι. Και πριν είπατε ότι μπορεί να κάνετε ένα βήμα πίσω. Ποιο θα είναι το βήμα πίσω που μπορεί να κάνετε εσείς οι 12? Δεν είπα ότι μπορούμε εμείς να κάνουμε ένα βήμα πίσω, γιατί είμαστε ήδη με την πλάτη στον τοίχο. Εμείς ξεκινήσαμε το να προτείνουμε εμείς τον αρχιδιαιτητή. Προτείναμε να ξεκινήσουμε εμείς να προτείνουμε τον υπεύθυνο παρατηρητών. Είδαμε κάποια πράγματα μέσα από να μην έρθουν οι άλλοι σε δύσκολη θέση και γυρίσαμε και τους λέμε, δώστε μας εσείς ένα μπάσκετ τέτοιων ανθρώπων και εμείς να επιλέξουμε. Δηλαδή εσείς είναι ξεκάθαρο. Είναι μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να... Δεν υπάρχει άλλο. Μετά άλλο είναι, ξέρετε, οκ, okay, πάμε να δεχτούμε τον οποιοδήποτε ξένο. Εντάξει. Αναδιάθεση της κατηγορίας, συζητήσατε για λιγότερες ομάδες. Το συζητήσαμε, δεν έχουμε πάρει κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Είπαμε ότι θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Κατανοούμε ότι είναι μια αναγκαιότητα αυτό για την Νόβα και το έχει θέσει εδώ και καιρό. Το ξαναέθεσε τώρα όμως επιτακτικά και θα έλεγα in basis take it or leave it, τι το παίρνετε ή φεύγετε. Φεύγουμε καλύτερα. Νομίζω ότι με λογική και με σεβασμό ο ένας τον άλλον θα βρούμε μία λύση και σε αυτό, αλλά τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί είναι προϋποθέσεις και για την Νόβα αυτά. Εάν δεν λυθεί, δεν βελτιώσουμε το περιβάλλον στη διαιτησία. Αυτό είναι το πρώτο, λέει, και το βασικό. Ισχύει αυτό που είπατε, ότι αν δεν δεχτούν τις προτάσεις που έχετε κάνει οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, δεν θα κατεβείτε στο πρωτάθλημα? Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.